Κυρία Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να παραβρεθώ στην βραδιά των πρωταθλητών που πραγματοποιείται μετά από 2 χρόνια απουσίας εξαιτίας της πανδημίας. Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην ΑΜΟΤΟΕ, στη διοίκηση, στην Πρόεδρο, σε όλους για την απόψινη δεξίωση με την οποία επιπαραβεύονται οι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες της περσινής αγωνιστικής περίοδου. Είναι πολύ ενθαρρυντικό για την ανάπτυξη του αθλήματος. Να βλέπουμε πως αυτό το είδος του μηχανοκίνητου αθλητισμού βρίσκει πολλούς ένθερμους υποστηρικτές και η ανάδειξη πρωτύπων ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δημοφιλία του ίδιου του αθλήματος. Όπως έχετε διαπιστώσει μέσα από τις πρωτοβουλίες μας, το Υπουργείο Αθλητισμού έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στην εξωστρέφεια συνολικά του ελληνικού αθλητισμού. Ιδιαίτερα μάλιστα μέσα από το μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπου υπηρετείται με εξαιρετικό τρόπο η προβολή της Ελλάδος. Μέσα από επιτυχημένες διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Junior Motocross, θυμίζω. Στηρίξαμε ενεργά τον περσινό Αύγουστο τον αθλητισμό, τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Θέσαμε την αφετηρία της διεκδίκησης αλλά και φιλοξενίας διεθνούς εμβέλειας γεγονότων και για το χώρο της μοτοσυκλέτας που ξέρετε πολύ καλά πως έχω ιδιαίτερη σχέση. Δεν το έκανε άλλωστε ποτέ. Η εμπιστοσύνη μας αλλά και η στήριξή μας και εμένα προσωπικά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλο του το φάσμα δεν είναι καθόλου τυχαία. Και το διότι πέρα από το σπουδαίο αγωνιστικό ενδιαφέρον, πέρα από ωραίο θέαμα που προκαλεί, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι το καταλληλότερο μέσο προώθησης της οδικής ασφάλειας και οδικής συμπεριφοράς. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, εξίσου ψηλά στην προτεραιότητά μας είναι και η δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών υποδομών που θα βοηθήσουν στην προβολή και διάδοση του αθλήματος αυτού στην κοινωνία. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να καλύψουμε κενά πολλών ετών μέσα στα 3 χρόνια που βρίσκουμε στο Υπουργείο Αθλητισμού. Όμως έχουμε ήδη δρομολογήσει τις προβλεπόμενες ενέργειες για την καλύτερη αξιοποίηση της πίστας motocross στη Μεγαλόπολη. Έχουμε δρόμο ακόμα σε συνεργασία με την εκεί περιφέρεια. Έχουμε ήδη εντάξει ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης για την δημιουργία πίστας motocross στο Δήμο Φρεσκού του Νομού Ηρακλείου. Έχουμε ήδη συνεργαστεί στενά με τους επικεφαλείς της Χαλανδρίτσας, Ναχαΐα, ένα πολύ μεγάλο project, το οποίο εκ των πραγμάτων, εφόσον προχωρήσει και πάνε όλα καλά, θα εξυπηρετήσει και το άθλημα το οποίο εσείς υπηρετείτε. Φίλες και φίλοι, εύχομαι πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές, σε όλες τις αθλήτριες που διακρίθηκαν την περασμένη χρονιά και σήμερα θα τιμηθούν για τις διακρίσεις τους αυτές. Εύχομαι να διατηρήσετε στα ύψη τον ενθουσιασμό, τη μαζικότητα και την εμφανή δίψα που σας διακατέχει να κατακτήσετε την κορυφή. Αν το πιστέψουμε όλοι, μπορούμε να το πετύχουμε. Σε όλους λοιπόν εύχομαι δύναμη, πίστη, πάθος, ταχύτητα, με κανόνες, με προδιαγραφές και ασφάλεια. Εύχομαι πρωτιές, όχι μονάχα για τους πρωταθλητές, αλλά πρωτιές ακόμα και για αυτούς που για πρώτη φορά, δειλά-δειλά, πιάνουν το τιμόνι, φοράνε το κράνος και ξεκινούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην πιο κοντινή τους πίστα. Θεωρώ ότι είναι μια πρωτιστάτους ευκαιρία να φέρουμε τη μοτοσυκλέτα, να φέρουμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό πιο κοντά στην κοινωνία. Είμαι βέβαιος ότι σε αυτή την προσπάθεια θα δουλέψουμε όλοι μαζί, όπως άλλωστε το κάνουμε μέχρι τώρα. Έχουμε και πάλι καλή επιτυχία. Λυπάμαι που δεν είμαστε μαζί, αλλά είναι σαν να είμαστε μαζί. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.